δίκαιο, μπορεί κάποιο άτομο να εμφανίσει είτε μία καθήλωση, είτε μία παλινδρόμηση μεγαλώντας. Και με τον όρο παλινδρόμηση εννοούμε να έχει παρόμοιες συμπεριφορές όπως το βρέφος. Έτσι λοιπόν στους ενήλικες εξαρτημένους συναντάμε αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό. Χρειάζονται τη συντροφιά, χρειάζονται τη φροντίδα και τη ζεστασιά, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο το επικοινωνούν δεν αποτελεί μια φυσιολογική διεργασία, αλλά έχουν μια απέτηση προς αυτό. Τι είναι όμως το τραύμα και πώς μπορεί να κατανοηθεί? Το τραύμα αποτελεί μια βαθιά εσωτερική πληγή του ατόμου που εγκαθιδρύθηκε στην παιδική ηλικία. Είναι βίαιη πράξη προς τον εσωτερικό του κόσμο και δεν είναι μόνο τα γεγονότα ή οι καταστάσεις αυτές που μπορούν να το προκαλέσουν, αλλά ακόμα και μη λεκτικές συμπεριφορές. Θα λέγαμε ότι όταν η ένταση του τραύματος δεν μπορεί να επεξεργαστεί από το παιδί ή τον ενήλικα, εγκλωβίζεται μέσα σε ένα κουτί και οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη τραυματική εμπειρία μπαίνει σε αυτό το κουτί. Έτσι λοιπόν συναντάμε τους ενήλικες εξαρτημένους με πολλαπλά τραύματα τα οποία είναι αρνητικής έντασης και δεν μπορούν να τα επεξεργαστούν. Όσο περισσότερα είναι τα τραύματα, τόσο και περισσότερη ανεξέλεγκτη είναι στη ζωή τους η διαδικασία αυτή. Ένα παιδικό τραύμα μπορεί να είναι τόσο πραγματικό όσο και φαντασιωσικό. Με τον όρο πραγματικό εννοούμε ότι μπορεί το παιδί να κακοποιηθεί σωματικά, κάτι που είναι εμφανές, και με τον όρο φαντασιωσικό, για να δώσω ένα παράδειγμα, μπορεί σε μια οικογένεια οι γονείς να αποφασίσουν να πάρουν διαζύγιο. Σε μια ηλικία που το παιδί είναι 2-3. Το διαζύγιο που θα πάρουν μπορεί να έχουν συζητήσει οι γονείς με ειδικό, να έχουν πάρει όλες τις κατάλληλες οδηγίες προς το παιδί, πώς να το συζητήσουν και πώς να το απεξέλθουν σε αυτό. Ωστόσο, για το παιδί παραμένει μια απώλεια. Η τοξική ουσία λοιπόν έχει το προτέρημα του ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο στα πρώτα στάδια, πριν εθιστεί οργανικά ή ψυχολογικά, επιλέγει πότε θα κάνει χρήση του. Αυτό έχει αποτέλεσμα, πρώτον, το άτομο, η ουσία να λαμβάνει μια ανθρώπινη υπόσταση, καθώς αφαιρεί από το άτομο την πιθανότητα για ενδεχόμενο πόνο σε επαφή με έναν άλλον άνθρωπο, και δεύτερον, τον προστατεύει από επώδυνα συναισθήματα. Έτσι λοιπόν, με τη χρόνια χρήση, βλέπουμε ότι τα άτομα αυτά παρουσιάζουν μείωση λειτουργιών σε επίπεδα του εγκεφάλου, καθώς και πτώση των φυσιολογικών αμυνών. Με τον όρο άμυνα εννοούμε την έχουμε όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως ηλικίας. Από παιδιά ξεκινάμε και χτίζουμε κάποιες άμυνες και εξίσου ως ενήλικες διαχειριζόμαστε αυτές τις άμυνες. Οι άμυνες είναι εκεί από το εγώ μας που προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία του, την ισορροπία του οργανισμού μας, στα εξωτερικά περιβάλλοντα και στα εσωτερικά ερεθίσματα που έχουμε. Έτσι είναι ο εξισορροπιστής και οι άμυνες είναι αυτές που μας βοηθούν να διαχειριστούμε οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να έρθει. Μέσα από έρευνες φάνηκε ότι στην πλειοψηφία του οικογενειακού ιστορικού ενός χρήστη συναντάμε είτε επικριτικούς γονείς ή αντίθετα στο άλλο άκρο υπερβολικά δοτικούς γονείς, χρήστες γονείς, προβληματικές συμπεριφορές τόσο μεταξύ των γονέων όσο και απέναντι στα παιδιά, μη ορθή καθοδήγηση εκ μέρους των γονέων και αποδιαργωνόμενες κατευθύνσεις. Έτσι λοιπόν ο στόχος της χρήσης των ουσιών είναι πρώτον να αποφευχθεί ο πόνος και να αποφευχθεί η εκδήλωση του στρες. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι το στρες, ο παράγοντας που μπορεί να δημιουργήσει στρες, μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικός για το άτομο, είναι όμως υποκειμενική του εμπειρία, είναι πώς το ίδιο το άτομο θα το βιώσει. Δεδομένα και έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν πως η έννοια της ταυτότητας, η εσωτερική εικόνα, είναι πράγματα που έπαιξαν ρόλο στη μετέπειτα απόφασή τους για τη χρήση ουσιών. Με τον όρο ταυτότητα εννοούμε δύο πράγματα. Ποιος είμαι και τι είμαι. Όταν μέσα μας βιώνουμε αρνητικά συναισθήματα, όπως συναισθήματα ανεπάρκειας, ανικανότητας, κακότητας και αναξιότητας, η εικόνα που έχω για τον εαυτό μου στο τέλος είναι ότι δεν αξίζω. Το δεκαετία του 50, ο Χάλι Χάρλου έκανε ένα αρκετά σημαντικό πείραμα που είχε ως εξής. Πήρε νεογέννητα μαϊμουδάκια από τις πραγματικές τους μητέρες και τα τοποθέτησε μέσα σε ένα χώρο. Στο χώρο αυτό υπήρχαν δύο ψεύτικες μητέρες. Η μία μητέρα ήταν η Φασμάτινη και είχε ένα πολύ ζεστό χαμόγελο στο πρόσωπο και η δεύτερη μητέρα ήταν η Συρμάτινη. Η διαφορά εδώ είναι ότι μόνο η Συρμάτινη μητέρα μπορούσε να παρέχει τροφή στα μαϊμουδάκια. Αυτό λοιπόν που παρατηρήθηκε ήταν ότι τα μαϊμουδάκια περνούσαν όλη την ημέρα τους στην υφασμάτινη μητέρα, την αγκάλιαζαν, τη φιλούσαν, τη χάιδευαν
και πήγαιναν μόνο στη σειρμάτινη μητέρα όταν ήθελαν να τραφούνε. Έτσι ο Χάρλοου κατανόησε ότι μπορεί ο θυλασμός να είναι μια ζωτικής φύσεως σημασία για το παιδί, ωστόσο η ζεσταθιά και η φροντίδα παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα αισθανθεί το βρέφος για τον εαυτό του και το βοηθάει στη μετέπειτα ανάπτυξή του. Περνώντας στους κοινωνικούς παράγοντες τώρα, βλέπουμε ότι ο Ίνγκερσολ παρουσίασε μια ταξινόμηση της χρήσης τοξικών ουσιών, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν τέσσερις φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, ατομικοί και κοινωνικοί παράγοντες είναι εκείνοι που παίζουν ρόλο στην απόφαση του ατόμου για χρήση. Περνώντας στη δεύτερη φάση, βρίσκουμε τον ψυχολογικό εθισμό. Το άτομο σε αυτή τη φάση ξεκινάει και να αναμειγνύει ουσίες. Ο στόχος του είναι να δει πώς η μίξη ουσιών αλλάζει το συναίσθημά του και αλλάζει τη συμπεριφορά του προς τους άλλους και στον ίδιο τον εαυτό βεβαίως. Κατά την τρίτη φάση, εδράζει το οργανικό εθισμός πλέον και το άτομο έχει έλλειψη ορίων. Και τέλος, βρίσκουμε ότι στην τέταρτη φάση η χρήση είναι απαραίτητη και είναι απαραίτητη για δύο λόγους. Τόσο για να αποφευχθεί το αίσθημα στέρησης, το στερητικό σύνδρομο δηλαδή, και τόσο για να αποφευχθούν ψυχολογικοί και σωματικοί πόνοι. Η φιλία σε κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτου ηλικίας, παίζει μείζοντα ρόλο. Ιδιαίτερα όμως όταν το άτομο βρίσκεται στην εφηβική του ηλικία. Κάθε έφηβος χρειάζεται να κάνει την επανάστασή του. Χρειάζεται να φύγει από αυτό που του έχουν μάθει το οικογενειακό πλαίσιο, το σχολικό πλαίσιο και να χτίσει την ταυτότητά του, να νιώσει ότι ανήκει κάπου. Ιδιαίτερα όταν στο σπίτι δεν μπορεί να ανακουφιστεί από κάποιες δυσκολίες από την οικογένειά του. Έτσι λοιπόν βρίσκουμε ότι όταν υπάρχει θετική ενίσχυση μεταξύ εφήβων προς τη χρήση, η απόφαση του εφήβου για να κάνει χρήση είναι πολύ πιο εύκολη. Στα μάτια λοιπόν του εφήβου η χρήση θα μπορέσει να του προσφέρει μια σημαντική θέση στα μάτια του φίλου του και ένα συνέστημα δύναμης και αυταξίας. Για παράδειγμα, ένας έφηβος ο οποίος είναι ντροπαλός, ασχολείται μόνο με τα μαθήματά του, δεν είναι πολύ κοινωνικός, μπορεί να έχει το συνέστημα ότι δεν με προσέχουν, δεν ανήκω κάπου, δεν θα μπορέσω να ενταχθώ σε μια ομάδα. Απ' την άλλη πλευρά, να έχουμε έναν έφηβο ή μία παρέα εφήβων, οι οποίοι είναι πιο κοινωνικοποιημένοι, ασχολούνται με το άλλο φύλλο, καθώς είναι η ηλικία που ξεκινάνε και ψάχνονται τα άτομα και είναι μοιημένοι στις ναρκωτικές ουσίες, όπως για παράδειγμα το χόρτο, μπορεί να δούμε τον πρώτο έφηβο από την ανάγκη του να ενταχθεί κάπου και να νιώσει ότι είμαι κάποιος, να μοιηθεί στη δεύτερη ομάδα. Βλέπουμε λοιπόν τα άτομα αυτά, σε μεγάλο ποσοστό οι έφηβοι, έχουν επίσης χαμηλή σχολική επίδοση, καπνίζουν από μικρή ηλικία και έχουν παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Με τον όρο παρεκκλίνουσα συμπεριφορά εννοούμε επιθετικότητα και εννοούμε μικροκλοπές, είτε σε εξωτερικό περιβάλλον, είτε ακόμα και μέσα στο ίδιο το σπίτι. Η θετική ενίσχυση λοιπόν αυτής της συμπεριφοράς δίνει το μήνυμα ότι είμαι αρκετός, είμαι άξιος, με αποτέλεσμα η όλη διεργασία πλέον να τροφοδοτείται εκ των έσω. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι τόσο οι προσωπικοί, οι οικογενειακοί παράγοντες, όσο και οι κοινωνικοί παράγοντες, πρέπει να αντιλαμβάνονται σφαιρικά και να μην αποκλείεται κανένας. Περνώντας λοιπόν στους γενετικούς παράγοντες, βρίσκουμε από έρευνες ότι οι μητέρες χρήστες κατά την εγκυμοσύνη βλάπτουν το παιδί, καθώς όπως γνωρίζουμε το παιδί ουσιαστικά ζει και τρέφεται μέσω του πλακούντα. Έτσι λοιπόν το έμβριο όταν γεννιέται έχει δύο πιθανότητες. Πρώτον να γεννηθεί με στερητικό σύνδρομο και δεύτερον έχει αυξημένες πιθανότητες για νοητική ή κινητική δυσλειτουργία. Μέσα από την νευροβιολογία μαθαίνουμε πως υπάρχουν τρεις βασικοί νευροδιαβαστές που έχουν σχέση με εθισμό στις ψυχοδραστικές ουσίες. Ο νευροδιαβαστής ουσιαστικά είναι μία ουσία μέσα στον εγκέφαλό μας. Πρώτον είναι η σερωτονίνη. Και η σερωτονίνη είναι υπεύθυνη για τη διάθεσή μας. Γι' αυτό και παρατηρούμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έχουν καταθλιπτικά συναισθήματα, αϊπνίες, ότι έχουν μειωμένη έκρηση σερωτονίνης. Δεύτερον, βρίσκουμε την ντοπαμίνη, όπου σχετίζεται με το σύστημα ανταμοιβής στον εγκέφαλο και με τη θετική ενίσχυση. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και τη σύνδεση στην εφηβική ηλικία και τη θετική ενίσχυση που έχει ο έφηβος από τον φίλο του. Και τέλος είναι οι ενδορφίνες, οι οποίες ενδορφίνες είναι εκεί, ώστε όταν τραυματίζεται το άτομο, καταστέλνουν τον πόνο. Το 2010, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, βρέθηκαν και κάποιοι επιπλέον επιβαρυντικοί παράγοντες. Ορισμένοι από αυτοί είναι το κάπνισμα,
είναι οι θετικές τάσεις και προσδοκίες σχετικά με τη χρήση ουσιών, η σεξουαλική δραστηριότητα από μικρή ηλικία, αρνητικά συμβάντα στη ζωή του ατόμου, όπως είναι η απώλεια, όπως είναι η σεξουαλική κακοποίηση, κατάθλιψη, άγχος, υπερένταση, δυσκολία να ελέγξει την παρόρμησή του και έντονη υπερκινητικότητα. Και έχουμε και ένα πολύ σημαντικό επίσης παράγοντα, την επιθετικότητα. Ωστόσο, τι συμβαίνει όταν το άτομο παρουσιάζει επιθετικότητα και ποιοι είναι οι λόγοι που την επηρεάζουν? Είναι τρεις οι βασικοί λόγοι. Πρώτον, το άτομο το οποίο δείχνει επιθετική, σκληρή ή προκλητική συμπεριφορά, αυτό που επιδιώκει να κάνει είναι να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο του είναι ήδη γνώριμο, του είναι ήδη οικείο. Τι είναι αυτό? Είμαι κακός. Μέσα στην οικογένειά μου έμαθα ότι δεν αξίζω, άρα θα προκαλέσω με την επιθετική μου συμπεριφορά το ίδιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, να μπορέσω να ελέγξω ποια θα είναι η επόμενη αντίδραση που θα δεχθώ. Δεύτερον, το εξαρτημένο άτομο έχει δυσκολία να παρευρεθεί μέσα σε όρια και πλαίσια. Πιθανότατα να μην έχει μάθει ποτέ τι σημαίνει το όριο και τι σημαίνει το πλαίσιο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι χρησιμοποιεί αυτή την άμυνα, αυτή την επίθεση ως άμυνα για να προστατευτεί από επαναλήψεις που μπορεί να του θυμίσει το παρελθόν του. Και τέλος, έχουμε τον φόβο στην παρουσία των άλλων. Φοβάται να έρθει σε επαφή με τους άλλους, φοβάται να νιώσει εγκύτητα, γιατί όταν τη χρειαζόταν δεν τη δέχτηκε. Οπότε υψώνει τις αμυνές του και λειτουργεί ως κυρίαρχος. Αν είμαι επιθετικός, είμαι κυρίαρχος και ο άλλος δεν θα μπορέσει να με επιτεθεί, άρα δεν θα πληγωθώ. Αυτά ήταν όσον αφορούσε το κομμάτι των ναρκωτικών και θα περάσουμε τώρα στο αλκοόλ. Πότε η χρήση του αλκοόλ ξεπερνάει τα όρια και θεωρείται εξάρτηση? Πρώτον, όταν το άτομο χρειάζεται αυξημένες ποσότητες αλκοόλ για να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όταν αποτυγχάνει να ελέγξει τις ποσότητες που πίνει ή το πότε πίνει, όταν έχουμε παρατηρήσει ότι εγκαταλείπει άλλες δραστηριότητες, είτε λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, είτε γιατί πλέον δεν μπορεί να προσηλωθεί σε αυτές. Και όταν παρατηρούμε βεβαίως έκπτωση λειτουργικότητα σε άλλους τομείς, όπως είναι το οικογενειακό πλαίσιο, το εργασιακό και το κοινωνικό. Τα άτομα τα οποία κάνουν κατάχρηση αλκοόλ χρησιμοποιούν ως άμυνα δύο. Πρώτον, την άρνηση, ο οποίος ποιος είναι ο στόχος της, αρνούμε να δω ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν είμαι εξαρτημένος από το αλκοόλ, μπορώ να το ελέγξω. Δεν έχω πρόβλημα, δεν μου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Και δεύτερον, παρουσιάζουν κενά μνήμης και απόσυρση. Την απόσυρση, για να μπορέσουμε να την κατανοήσουμε, γίνεται εμφανής όταν παρουσιάζεται εφίδρωση, όταν παρουσιάζεται τρέμουλο ή ακόμα και παρεστήσεις. Παρεστήσεις είναι όταν βλέπω κάτι, αλλά το βλέπω διαφορετικό από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το άτομο προς τη λήψη και την εξάρτηση από το αλκοόλ είναι εξίσου ίδιοι όπως και με τα ναρκωτικά. Είναι οι κοινωνικοί παράγοντες, που βλέπουμε ότι πάλι στην εφηβεία η θετική ενίσχυση παίζει το ρόλο της στον ένταχθο σε ένα πλαίσιο για να είμαι αποδεκτός. Είναι οι ψυχοδυναμικοί παράγοντες και είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το συναίσθημα των ατόμων που είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ είναι συνήθως με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν είμαι αρκετά καλός. Έχω και κάποιες κοινωνικές φοβίες. Έχω και κάποια καταθλιπτικά συναισθήματα. Οπότε η χρήση στοχεύει στο να ξεχαστούν αυτά τα συναισθήματα κατωτερότητας και ανικανότητας. Και τέλος, υπάρχουν και οι γενετικοί παράγοντες. Υπάρχει μια θεωρία, η οποία είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι χρειάζεται επιπλέον έρευνες για να παγιωθεί, όπου παρουσιάζεται ότι η σερωτονίνη έχει χαμηλά επίπεδα στον εγκέφαλο. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Κάνω χρήση αλκοόλ, τα επίπεδα της σερωτονίνης μου ανεβαίνουν στον εγκέφαλο και με την παρατεταμένη χρήση ξαναπέφτουν. Και αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Η δράση του αλκοόλ και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Να σκεφτούμε ότι αν πάρουμε ένα ποτήρι κρασί, ο χρόνος που χρειάζεται το σώμα μας για να το μεταβολήσει είναι περίπου μία ώρα. Εάν βάλουμε στον οργανισμό μας παραπάνω ποσότητες, καταλαβαίνουμε ότι το σώμα μας δεν προλαβαίνει ο οργανισμός μας από το στομάχι στο σηκώτη να το μεταβολήσει. Έτσι είναι αυτό που παρατηρούμε στην αρχή, ότι έχω διάθεση, έχω όρεξη, είμαι καλά, αυτό το αίσθημα εφορίας. Και με την ώρα, όταν αρχίσει πλέον το αλκοόλ και περνάει στο αίμα, χωρίς να έχει προλάβει να μεταβολιστεί σωστά από τον οργανισμό, το νευρικό μας σύστημα καταστέλλεται.
Είναι σημαντικό όμως να πούμε ότι υπάρχουν και παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση, τη δράση του αλκοόλ. Και αυτές είναι οι ποσότητες του φαγητού που έχουμε καταναλώσει, η ηλικία και το φύλλο του ατόμου, το είδος του ποτού, η ποσότητα κατανάλωσης και ο ρυθμός κατανάλωσης. Είναι διαφορετικό να πίνουμε μία φορά το μήνα, για παράδειγμα, δύο φορές, τρεις φορές, και είναι διαφορετικό σε καθημερινή βάση και με μεγάλες ποσότητες. Οι συνέπειες του αλκοολισμού έχουν δύο επακόλουθα. Πρώτον, βρίσκουμε τα ψυχικά επακόλουθα και δεύτερον, βρίσκουμε τα νευρολογικά επακόλουθα. Ξεκινώντας από τα ψυχικά επακόλουθα, το άτομο παρουσιάζει πτώση λειτουργικότητας. Η μείωση αυτή ενδέχεται να επιφέρει την απόρριψη αυτού του ατόμου από τρίτους. Αυτό του δημιουργεί συναισθήματα πάλι ανικανότητας και επιθετικότητας πολλές φορές, οπότε δημιουργείται πάλι ένας φαύλος κύκλος. Η επιθετικότητα είναι ένα κύριο σημείο που απασχολεί τους ίδιους, να τονίσουμε όμως σε κατάσταση νυφαλιότητας, αλλά και τους γύρω τους. Επιπλέον παρουσιάζουν ασυμβίβαση σεξουαλική και επιθετική συμπεριφορά, αύξηση τάσεων αυτοκτονίας και επιρρέπειες ατυχήματα. Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να καταθέσουμε μια ιστορία του Νίκολαη, ο οποίος αναφέρει: «Θυμάμαι πως πάντα πριν οδηγήσω έπρεπε να πιω για να έχω τον έλεγχο, αφού χωρίς αυτό δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ στο δρόμο. Κρυφά βέβαια από τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, στις οποίες προσπαθούσα να κρύψω πάντα το πάθος και την εξάρτησή μου από το αλκοόλ. Τώρα πλέον συνειδητοποιώ πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό. Θυμάμαι και ένα συμβάν που έγινε στη δουλειά, από τα πολλά εκείνα που με κάνουν να ντρέπομαι και να αναθεωρώ. Μια φορά ζήτησα από ένα πελάτη να πάμε να πιούμε καφέ για να συνεχίσουμε αργότερα τη δουλειά που είχαμε να κάνουμε. Φυσικά αυτός έπιε καφέ, ενώ εγώ είχα βάλει ουίσκι στο ποτήρι μου για να καταφέρω να συνεχίσουμε τη συζήτηση χωρίς να τρέμουν τα χέρια μου από την έλλειψη αλκοόλ». Γιατί λοιπόν εμφανίζουν επιθετικότητα? Πρώτον, σχετίζεται με την δράση της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο και δεύτερον, με το ότι το ίδιο το άτομο αυτό έχει κάποια καταπιεσμένα συναισθήματα. Όταν λοιπόν είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ, αυτά τα συναισθήματα βρίσκουν διέξοδο και δημιουργείται η αίσθηση της ικανότητάς του να κυριαρχούν. Οπότε ξεκινάει και εκφράζεται αυτή η επιθετικότητα γιατί έχει πλέον διέξοδο. Τμήματα του εγκεφάλου βοηθάνε στην έκφραση αυτή και μέσα από μαγνητικές τομογραφίες φάνηκε ότι κατά την επίδραση του αλκοόλ και της επιθετικότητας, ο προμετωπιός φλοιός, ο οποίος βρίσκεται μπροστά, είχε πτώσει η δραστηριότητάς του. Ωστόσο, αυτό το οποίο παρατηρήθηκε ότι είχε αυξημένη επίδραση ήταν η αμυγδαλή και ο υπόκαμπος, τα οποία είναι δύο κέντρα του μεταχμιακού συστήματος του εγκεφάλου που σχετίζονται με την επιθετικότητα. Περνώντας τώρα στα νευρολογικά επακόλουθα, βλέπουμε ότι η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ επιφέρει καρκίνο του ύπατος, του λάργα, του στόματος, καρδιακά επεισόδια, αρρυθμίες, παγκρεατίτιδα, επιληψία, η οποία συμβαίνει λόγω στέρησης, υπατική εγκεφαλοπάθεια και το λεγόμενο σύνδρομο Βέρνικε-Κόρσακοφ, το οποίο χαρακτηρίζεται από σοβαρά συμπτώματα όπως απώλεια μνήμης, σύγχυση, δυσκολίες στον προσανατολισμό και παρεμβολές στην όραση. Αυτά ήταν αναφορικά με το αλκοόλ, που είδαμε πολλά κοινά στοιχεία και με τις ναρκωτικές ουσίες. Και τώρα θα περάσουμε στην τρίτη εξάρτηση, όπου είναι τα τυχερά παιχνίδια και ο τζόγος. Ως τζόγος ορίζεται η εξάρτηση ενός ατόμου σε τυχερά παιχνίδια σε σημείο που του δημιουργεί δυσλειτουργικές σχέσεις σε οικονομικό, κοινωνικό, προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η αύξηση των διαφημίσεων, χωρίς ταυτόχρονα να γίνεται ενημέρωση για τους κινδύνους, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο κάθε άτομο να εθιστεί. Έτσι βρίσκουμε λοιπόν, για να καταλάβουμε κάποια χαρακτηριστικά προειδοποιητικά, το άτομο σκέφτεται συνεχόμενα τα τυχερά παιχνίδια, καταβάλει χρηματικά ποσά τα οποία αυξάνονται, καταβάλει ανεπιτυχές προσπάθειες να διακόψει την ενασχόλησή του, λέει ψέματα στους ανθρώπους γύρω του για τις ώρες και τα χρήματα που καταβάλει, δανείζεται χρήματα και παρατηρούμε ότι με το διάστημα που περνάει αντιμετωπίζει προβλήματα στο εργασιακό του, κοινωνικό του, γενικά περίγυρο. Βρίσκουμε επίσης λοιπόν ότι αυτά τα άτομα συνήθως έχουν και κάποια προβλήματα με τη χρήση αλκοόλ, έχουν κάποια καταθλιπτικά αισθήματα, έχουν αυξημένο άγχος. Έτσι λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι αιτίες που αναγκάζουν το άτομο να καταφύγει σε αυτού του είδους τον εθισμό?
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα άτομα αυτά συνήθως παρουσιάζουν την ανάγκη να διαφύγουν φαντασιωσικά από το περιβάλλον τους. Και αυτό γιατί μπορεί να υπάρχουν προβλήματα ή καταστάσεις που τους πυροδοτούν αυξημένο άγχος. Μπορεί να υπάρχουν αντίστοιχα στο οικογενειακό τους περιβάλλον εθισμένα άτομα στον τζόγο. Μπορεί να έχουν ανάλογα παιδικά βιώματα. Και σημαντικό είναι τόσο η χαμηλή αυτοεκτίμηση του ατόμου, όσο και το να σημειώσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο είναι διαμορφωμένα τα παίγνια, αν παρατηρήσουμε για παράδειγμα ένα καζίνο, βλέπουμε ότι είναι η ήχη πολύ συγκεκριμένη, η διακόσμηση, το φως και οι συχνές κληρώσεις. Έτσι λοιπόν θα συναντήσουμε λίγο και τη βιοχημεία αυτής της εξάρτησης. Θα δούμε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία στο αριστερό σκέλος είναι μια μαγνητική τομογραφία ενός χρήστη και στη δεξιά φωτογραφία είναι ενός ατόμου εθισμένου στον τζόγο. Και στις δύο φωτογραφίες, στις δεξιές εικόνες του εγκεφάλου, έχουν δείξει στα άτομα αυτά αντίστοιχα ένα βίντεο με κοκαίνη στο πρώτο άτομο και αντίστοιχα ένα βίντεο με παίγνια στο δεύτερο άτομο. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο δρά ο εγκέφαλος και τα τμήματα του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται είναι αρκετά παρόμοια με τις ναρκωτικές ουσίες. Έτσι λοιπόν, έρευνες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι που ερωτήθηκαν για την εξάρτησή τους και τι τους έφτασε στο σημείο να εξαρτηθούν από αυτό, τι ίδιοι πιστεύουν, αναφέρουν αρνητικούς, απόμακρους και μη τρυφερούς δεσμούς με τις οικογένειές τους. Κατ' επέκταση μπορούμε να δούμε ότι όταν εγώ στην οικογένειά μου δεν έχω λάβει τη φροντίδα, δεν έχω νιώσει τρυφερότητα, δεν έχω νιώσει αποδοχή, μεγαλώνοντας η εικόνα που έχω για τον εαυτό μου είναι μια εικόνα ανεπάρκειας. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι ο έλεγχος μεγαλώνοντας είναι ένα κομμάτι το οποίο συναντάμε. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ έχουν την αίσθηση τα άτομα αυτά ότι μπορούν να ελέγξουν το πότε θα παίξουν, πόση ώρα θα παίξουν, πόσα λεφτά θα καταβάλουν, στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό το οποίο λειτουργεί είναι η παρόρμησή τους. Ο έλεγχος είναι μια έννοια που δεν έχει σαφή και προσδιορισμένα όρια. Περνώντας τώρα σε μία άλλη άμυνα, την οποία συναντάμε από την Melanie Klein, είναι η παντοδυναμία ελέγχου. Αυτό τι σημαίνει? Την έχουμε περάσει όλοι οι άνθρωποι αναπτυξιακά, είναι κατά τη βρεφική ηλικία και το βρέφος έχει την αίσθηση ότι μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Κατά τη διαδικασία της άμυνας αυτής λοιπόν στη βρεφική ηλικία, το βρέφος αναποθέτει στους γονείς του τις επιθυμίες του. Στην ενήλικη μορφή παρατηρείται η αναπόθεση της επιθυμίας για χρήματα όχι στην προσωπική ικανότητα του ατόμου, αλλά στο παιχνίδι και την τύχη. Έτσι λοιπόν, το παιχνίδι και η τύχη είναι η μαμά. Ενώ η προσωπική μου ικανότητα αντίστοιχα είναι το βρέφος που ήμουν κάποτε. Τα άτομα αυτά κατά βάση βιώνουν απορρεπτικά συναισθήματα. Αυτό τώρα περνώντας στο διαδίκτυο θα δούμε ότι το κοινό στοιχείο που έχει η εξάρτηση του διαδίκτυου με τα υπόλοιπα είναι η ανάγκη να αναγνωριστώ και η ανάγκη να φανώ. Είναι άτομα που έχουν μεγάλη φαντασία και άτομα που έχουν κοινωνικές φοβίες ή αισθήματα ντροπαλότητας. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε τι. Όταν βρίσκομαι μπροστά σε μία οθόνη, ο άλλος δεν μπορεί να με δει. Ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει ποιος ακριβώς είμαι ή πώς δείχνω εξωτερικά. Αυτό λοιπόν με βοηθάει να δείξω τη φαντασία μου, να μιλήσω για αυτά τα οποία εγώ θέλω, να αναφέρω τη γνώμη μου, χωρίς να φοβάμαι ότι θα κριθώ. Ωστόσο, η ανωνυμία του διαδικτύου κρύβει πολλές σκοτεινές πλευρές. Και η εξάρτηση από αυτή διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά. Κάποια από τα οποία είναι η αδυναμία ελέγχου παραμονή στο διαδίκτυο, αισθήματα στέρηση κατά την αποχώρηση και η μείωση άλλων δραστηριοτήτων. Έχω αναφέρει 4 βασικές κατηγορίες, οι οποίες είναι αρκετά επικίνδυνες. Πρώτον βρίσκουμε το cyber stalking, ο οποίος είναι ο εκφοβισμός μέσω διαδικτύου. Στη συνέχεια βρίσκουμε το online gambling, που είναι ο εθισμός στα παίγνια μέσω διαδικτύου. Το cyber porn addiction, που είναι η πορνογραφία και η παιδοφιλία. Και είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες διαδικτυακά ακόμα και σήμερα, οι οποίες δεν έχουν βρεθεί, δεν έχουν υποστεί κάποια κύρωση και βρίσκεται πορνογραφικό και παιδικό πορνογραφικό υλικό ανερτημένο δημόσια. Και τέλος έχουμε το cyber relation,
που είναι οι ερωτικές σχέσεις μέσω διαδικτύου. Και μία αναμενόμενη ερώτηση θα ήταν ενδεχομένως τι πειράζει να γνωρίσω κάποιον από το Facebook ή από κάποιο site γνωριμιών. Δεν έχει να κάνει με το αν πειράζει. Σαφέστατα, η ανάγκη μας να γνωρίσουμε κάποιον είναι πολύ φυσιολογική. Πρέπει να προσέχουμε όμως, γιατί ξέρω ότι ο άνθρωπος που είναι πίσω από αυτό είναι αυτό που μου λέει. Έχει την ηλικία που μου λέει, την ιδιότητα που μου λέει. Έτσι λοιπόν πρέπει πάντα να γίνεται ενημέρωση τόσο για την ορθή χρήση του διαδικτύου, καθώς σαφέστα μας προσφέρει πολλά πράγματα και ωφέλη για την ανάπτυξη και την εξέλιξή μας, και δεύτερον, να αναγνωριστούν οι κίνδυνοι και τρόπος που μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε. Αυτό μπορεί να γίνεται και στο οικογενειακό πλαίσιο και στο σχολικό πλαίσιο και σαφέστα από ειδικούς ενημέρωσης. Αυτά ήταν όσον αφορούσε την εξάρτηση. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο σκέλος, όπου είναι η συνεξάρτηση, και θα μας μιλήσει η Αναστασία. Ευχαριστώ, Δανάη. Δεν έχετε να ξανακούσουμε μετά το πράγμα. Και πω να συνεχίσουμε τη συνεξάρτηση, όπου το συνεξαρτημένο άτομο δεν είναι εξαρτημένο από μία ουσία, αλλά είναι εξαρτημένο από ένα άλλο άτομο. Αυτό αφορά σε μία διαπροσωπική σχέση και ο εξαρτώμενος είναι πεπισμένος για την αδυναμία ύπαρξής του χωρίς τον άλλον. Τα όρια σε αυτή τη διαδική σχέση είναι ανύπαρκτα και συχνά το άτομο υποφέρει από ενοχές, άγχος, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοπεποίθηση, αισθήματα ανεπάρκειας αλλά και ανικανότητας. Η αίσθηση ταυτότητας έχει χαθεί και το εγώ του είναι ανίσχυρο. Η ευτυχία και η δυστυχία στη ζωή του δεν εξαρτάται από τον ίδιο, αλλά από ένα άλλο πρόσωπο, γι' αυτό και υποφέρει στη σκέψη και μόνο να χάσει αυτό το πρόσωπο από τη ζωή του. Συνεξαρτητικές σχέσεις υπάρχουν στα οικογενειακά πλαίσια, στις φιλικές σχέσεις και σχέσεις συντρόφων. Σε κάθε σχέση που το συνεξαρτημένο άτομο θα αναπτύσσει με άλλους ανθρώπους γύρω. Περνώντας στα συμπτώματα της συνεξάρτησης, παρατηρούμε λοιπόν ότι η συνεξάρτηση αποτελεί ένα φαύλο κύκλο. Ένα περιβάλλον με εξαρτημένα, συνεξαρτημένα άτομα, με απουσία ορίων και συνέστησης, οδηγεί στη δημιουργία εξαρτημένων και συνεξαρτημένων ατόμων. Τα ίδια συνεξαρτημένα άτομα προσκολώνται σε ανθρώπους ίδιας φύσεως, καθώς υπάρχει το γνώριμο και οικείο στοιχείο για εκείνα. Τα συνεξαρτημένα άτομα με τη συμπεριφορά τους και τις άμυνές τους, όπως είναι η προβολή, εξαναγκάζουν τις σχέσεις τους, τα οποία είναι άτομα που δεν έχουν ισχυρό εγώ, να παίξουν στο παιχνίδι της συνεξάρτησης μαζί τους. Τα δυσλειτουργικά οικογενειακά πλαίσια λειτουργούν με αυτό το μοτίβο. Θύματα γίνονται θύτες και ως θύτες πλέον δημιουργούν θύματα, τα οποία με τη σειρά τους, συνειδητά ή ασυνείδητα, γίνονται και εκείνα θύτες. Πάμε να δούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα συνεξαρτημένο άτομο. Η αυτοεκτίμηση αναφέρεται στην αίσθηση του ατόμου ότι είναι σημαντικό και αξίζει. Η αυτοεκτίμηση δεν χάνεται ακόμα και αν αποτύχει το κούρεμα που το άτομο έχει επιλέξει, ή αν αυξηθεί το σωματικό του βάρος, αν διαπιστώσει ότι το προσέβαλαν, το εξαπάτησαν, το κοτσοπόλεψαν ή και το αδίκησαν. Σε αντίθεση όμως με τα συνεξαρτημένα άτομα, που λόγω του ότι η αυτοεκτίμησή τους είναι ελάχιστη, ενδεχομένως ανύπαρκτη, βιώνουν δυσάρεστα και έντονα μια αποτυχία. Συναισθήματα θυμού, φόβου, πόνου είναι φυσιολογικό να βιωθούν. Για το συνεξαρτημένο άτομο όμως, λόγω του ότι η αίσθηση αξίας του εαυτού του σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους είναι υποβαθμισμένη ή μπορεί να βρίσκεται στον υπέρμετρο βαθμό της υπεροψίας και της αίσθησης ανωτερότητας ως άμυνα για να αντέξει σε αυτό που εσωτερικά βιώνει, η αποτυχία φέρνει μια απότομη πτώση, μια κατάρρευση, εφόσον ήταν σαν κατασκεύασμα και όχι πραγματικά ριζωμένη μέσα του. Και για να δούμε τώρα τον ενήλικα. Με μειωμένη αυτοεκτίμηση μέσα από την αλληλεπίδραση με τους γονείς του ως παιδί. Καταρχάς, λάθη κάνουμε όλοι. Το ζητούμενο είναι με ποιο τρόπο επισημαίνονται αυτά από τους γύρω μας. Τα παιδιά νιώθουν συναισθήματα ντροπής και αποδυναμώνονται μέσω της κριτικής που οι γονείς τους τους ασκούν για τα λάθη τους. Έτσι, αρχίζουν να συμπεριφέρονται στους γύρω τους, επαναλαμβάνοντας τη συμπεριφορά των γονιών τους. Μειονεκτικά συναισθήματα κατωτερότητας που βίωσαν τα προβάλλουν στους άλλους, κριτικάροντάς τους. Τα ίδια συναισθήματα κατωτερότητας βιώνουν και αν έχουν τις αυτοενδυναμωθεί, όπως είδαμε παραπάνω στην αυτοεκτίμηση. Έτσι, και στις δύο συνθήκες αποδυνάμωσης και ψευτοενδυνάμωσης, μιλάμε για κακοποίηση. Το παιδί δεν έχει μάθει να αναγνωρίζει τα δικά του λάθη, να αναλαμβάνει την ευθύνη των δικών του ατελειών, δεν έχει μάθει να διορθώνει και να αντιμετωπίζει την όποια αντιπαράθεση μπορεί να προκύψει με υγιείς συμπεριφορές και επιλογές.
Εν συνεχεία, το τότε παιδί που τότε έλαβε την κριτική με δυσάρεστο τρόπο και προσπάθησε να αντιδράσει σε αυτή μόνοντας και κρίθηκε για αυτή του τη συμπεριφορά, τώρα ως ενήλικας έχει αδυναμία να διαχειριστεί τα συναισθήματα θυμού και απογοήτευσης που αισθάνεται, διότι έμαθε ότι δεν πρέπει να αισθάνεται παρά μονάχα, δεν πρέπει να τα αισθάνεται παρά μονάχα να τα δέχεται από τους άλλους. Συχνά παρατηρούνται κακοποιητικές σχέσεις, όπου το θύμα δεν φεύγει, αλλά παράλληλα δικαιολογεί και τον θήτη. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο όταν συμβαίνει, αλλά πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε από πού προέρχεται, γιατί δεν γεννιόμαστε θύματα, κάποιος έπραξε ως θήτης και μας έβαλε στη θέση του θύματος. Όμως μπορούμε να κάνουμε βήματα προς την αλλαγή με το να το αναγνωρίσουμε. Και εφόσον αναγνωρίσουμε, να καταλάβουμε την ευθύνη που έχουμε απέναντι στον εαυτό μας και να το αλλάξουμε. Ο θυμός του συνεξαρτημένου ατόμου μετατρέπεται σε καταστροφικές στάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι έκδηλες συνειδητές, αλλά και άδειλες ασυνείδητες. Δεν ευθυνόμαστε εμείς για τις συμπεριφορές των άλλων. Ευθύνη έχουμε όμως να αναλάβουμε την ευθύνη για το πώς συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας και στους άλλους, να κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά στον πληγωμένο, απογοητευμένο, θυμωμένο ή τραυματισμένο εαυτό μας, γιατί μας αξίζει. Όρια. Για να προστατέψουμε τον εαυτό μας από εμάς τους ίδιους, από τους άλλους, όπως και για να προστατέψουμε τους άλλους από εμάς, χρειαζόμαστε τα συστήματα ορίων. Αυτά είναι αόρατα και συμβολικά δυναμικά πεδία. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ του εαυτού και του άλλου χαρακτηρίζει το όριο. Έτσι, ο όρος όριο αφορά στην προσωπική ανάληψη ευθύνης που σχετίζεται με τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, τις συμπεριφορές και τις επιλογές μας. Τα όρια όμως αφορούν και την επιλογή μας σε σχέση με τη σωματική επαφή, την οποία κάποιος επιθυμεί απέναντί μας, ή τη χρήση που μπορεί να επιθυμεί της προσωπικής μας ιδιοκτησίας. Έτσι λοιπόν, τα όρια είναι εσωτερικά αλλά και εξωτερικά όρια. Η αναγνώριση των δικών μας ορίων είναι συνέπεια του να έχουμε την ικανότητα να γνωρίζουμε και να σεβόμαστε και τα όρια των άλλων. Τα ελαττωματικά όρια και στην απουσία ορίων συναντάμε άτομα με διοκτικές συμπεριφορές, όπου θύματα και διώκτες αντιμετωπίζουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, με τη διαφορά ότι τα θύματα κακοποιούνται, ενώ οι διώκτες κακοποιούν. Ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί τη σιωπή ως παθητική άμυνα, θεωρώντας πως τοποθετεί όρια και αντίστοιχα να χρησιμοποιεί τη λεκτική επικοινωνία για τον ίδιο σκοπό. Ωστόσο, το γεγονός ότι εκφράζω με λέξεις κάτι δεν σημαίνει ότι πρώτα το έχω οικειοποιηθεί εγώ. Έτσι, θα θυμώσω αν αυτό που προσπαθώ να λεκτικοποιήσω δεν ακουστεί. Δηλαδή, αντί να ακούσω το πραγματικό μου συνέστημα και να θέσω ένα υγιή όριο, εγώ βιώνοντας αρρωτικά συναισθήματα, προβαίνω σε παρορμητικές συμπεριφορές, συμπεριφορές με ένταση, όπως η εσωτερικευμένη ένταση που βιώνω και στα συναισθήματά μου. Προσπαθώ λοιπόν να θέσω όρια, αλλά κάνοντάς το με λάθος τρόπο. Επίσης, μπορεί τα όρια που θα προσπαθήσω να θέσω να είναι κακοποιητικά προς τον εαυτό μου, έχοντας μάθει ότι η έκφραση των συναισθημάτων μου δεν έχει αξία. Δεν εκφράζω το πραγματικό μου συνέστημα, αλλά αυτό που πιστεύω, ότι θα ήθελε να ακούσει ο άλλος. Από φόβο μη χάσω τον άλλον ή από φόβο να μην κρυφθεί το συνέστημά μου. Πώς μπορώ όμως να ξεκινήσω να θέτω όρια, με συγχωρείτε. Λοιπόν, πώς μπορώ όμως να ξεκινήσω να θέτω όρια, συγγνώμη. Αναγνωρίζω, κατανοώ και αγκαλιάζω τις ανάγκες και επιθυμίες μου, συνειδητοποιώντας ότι οι ανάγκες έχω τόσο εγώ όσο έχουν και οι άλλοι. Συνειδητοποιώντας ότι δεν είναι αδυναμία να έχω ανάγκες, δεν είναι οι ανάγκες μου κάτι λιγότερο ή περισσότερο σε αξία από τον άλλον. Λοιπόν, συνειδητοποιώντας ότι οι ανάγκες μου σχετίζονται με την ψυχολογική και βιολογική μου ύπαρξη, με το να αποδεχθώ την ευθραστότητά μου. Έχω μπλοκάρει λίγο, το καταλάβουμε όλοι. Και όχι εμένοντας την ψευδή αίσθηση παντοδυναμίας. Π.χ. όσο και αν μαρσάρω με το αυτοκίνητό μου, δεν κινδυνεύω να τραυματιστώ εγώ, δεν κινδυνεύω να πεθάνω. Ξεκινώντας να θέτω στόχους, να προγραμματίζω τις προτεραιότητές μου, να αναζητώ τα θέλω μου. Σταματώντας να νιώθω ενοχές και φόβο πως θα με απορρίψουν αν θέσω υγιή όρια. Τα όρια δεν τίθενται για να μας απομακρύνουν, αλλά για να επαναπροσδιορίσουν, δομώντας με υγιή θεμέλια, τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις μας.
και αναγνωρίζοντας τις προσωπικές μου προσδοκίες και εξηγώντας τις με σκοπό την αποφυγή πιθανών απογοητεύσεων. Και εδώ είναι ένα σχηματάκι που λατρεύω στην επόμενη διαφάνεια. Στα όρια, δεν ακούω εσένα μέσα από εμένα, αλλά ακούω εσένα με αυτό το δικό σου κομμάτι που φέρνει σε εμένα και πώς αυτό με κάνει να αισθάνομαι. Διαχωρίζω λοιπόν εμένα από εσένα. Λοιπόν, στο σχηματάκι είμαι εγώ, είσαι εσύ, είναι ο δικός σου χώρος, είναι ο δικός μου χώρος και όταν συνδεθούμε δημιουργούμε έναν κοινό χώρο για να εξελιχθούμε μαζί παρέα. Αλλά ο καθένας παραμένει στο δικό του χώρο και χτίζουμε και ένα κοινό χώρο μαζί. Και πάμε στις ανάγκες και επιθυμίες. Ανάγκες έχουμε τόσο όταν είμαστε παιδιά, όσο και ως ενήλικες. Με τη διαφορά ότι οι ανάγκες μας μπορούν να καλυφθούν αρχικά μόνο από τους φροντιστές μας και σταδιακά να μάθουμε από εκείνους πώς να καταφέρνουμε μόνοι μας να τις καλύπτουμε. Ως ενήλικες, έχουμε την ευθύνη του να αναγνωρίζουμε, να κατανοούμε και να φροντίζουμε τις ανάγκες μας οι ίδιοι. Όπως και να ζητάμε οι ίδιοι τη βοήθεια των άλλων, αν πραγματικά τη χρειαζόμαστε. Οι ανάγκες λοιπόν αφορούν την κάλυψη όλων όσων χρειάζονται για την επιβίωσή μας, ενώ οι επιθυμίες όλα εκείνα που αναζητάμε να έχουμε, γιατί δεν μας ευχαριστούν, μας εξελίσσουν και μας γεμίζουν με συναισθήματα πληρότητας. Οι παιδικές μας εμπειρίες συμβάλλουν στη μορφή που θα πάρει η έλλειψη επαφής με τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας. Είμαι πολύ εξαρτημένος. Περιμένω από τους άλλους να με φροντίσουν. Περιμένω από τους άλλους να έχουν γνώση των δικών μου αναγκών και να μου τις καλύψουν, χωρίς εγώ να μιλήσω ανοιχτά για αυτές εκείνους. Αν δεν συμβεί αυτό, θα θυμώσω, θα απογοητευτώ. Είμαι αντίεξαρτημένος, δεν μπορώ να δεχθώ από κανέναν βοήθεια ή καθοδήγηση. Προτιμώ να μην τα καταφέρω, αλλά σίγουρα δεν θέλω να φτάσω στο σημείο της ευαλωτότητας ζητώντας τη βοήθεια του άλλου. Δεν νιώθω επιθυμίες και ανάγκες. Παρά το γεγονός ότι έχω και ανάγκες και επιθυμίες, δεν έχω επίγνωση ότι ναι, τις έχω. Μπερδεύω τις ανάγκες και τις επιθυμίες μου. Δεν έχω γνώση του τι χρειάζομαι πραγματικά. Καλύπτω την ανάγκη μου για σωματική φροντίδα, για παράδειγμα, με την αγορά ρούχων. Ενώ η πραγματική μου ανάγκη είναι μια αγκαλιά, ένα χάδι. Και πάμε στην επόμενη. Τα συνεξαρτημένα άτομα αδυνατούν να αναγνωρίσουν τι είναι αυτό που ορίζουν ως μέτρο. Τείνουν να βρίσκονται στα δύο άκρα με το να εμπλέκονται πολύ σε μια κατάσταση ή να αποστασιοποιούνται πολύ από αυτή την κατάσταση. Με το να δηλώνουν απόλυτα ευτυχισμένα ή απόλυτα δυστυχισμένα. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές που να προσδίδουν ένα μέτρο. Ο έλεγχος παίζει ένα κεντρικό ρόλο στις σχέσεις τους. Από την παιδική τους ηλικία έχουν μάθει να ελέγχουν τις καταστάσεις με στόχο την ανάληψη και εκπλήρωση της ευθύνης άλλων. Για τους ίδιους, το μόνο οικείο και γνώριμο μέσο για να λάβουν αποδοχή και ως ενήλικες πλέον είναι ότι αν αναλάβω την ευθύνη σου, αν προλάβω τις καταστάσεις πριν συμβούν, τότε θα δεις πόσο καλός καλή είμαι και σίγουρα θα με αγαπήσεις. Τα συνεξαρτημένα άτομα βιώνουν δυσκολία να αντιληφθούν με ακρίβεια την εμφάνισή τους, να έχουν επίγνωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το σώμα τους, δυσκολία να αναγνωρίσουν τις σκέψεις τους, δυσκολία αν τις αναγνωρίσουν να τις εκφράσουν σε άλλους. Δυσκολεύονται να κατανοήσουν τι νιώθουν ή αν νιώθουν βιώνουν συναισθήματα σαρωτικά. Δυσκολεύονται να έχουν επίγνωση του τι κάνουν ή δεν κάνουν. Επίσης θα δυνατούν στην αναγνώριση του πώς οι συμπεριφορές τους έχουν επίδραση αντίκτυπο στους γύρω τους. Και ένα παράδειγμα, Δανάη, για το πώς ένα δυσλειτουργικό οικογενειακό σύστημα επιδρά αρνητικά στο παιδί. Πάμε. Δεν μπορεί να ανοίξει μικρόφωνο, σωστά. Τέλεια, θα το διαβάσω μόνη μου. Είχαμε συνεννευτεί να κάνει δανάει το παιδί και εγώ τιμώ. Πάμε, θα προσπαθήσω. Το βρήκαμε. Μαμά, γιατί φωνάζετε και μαλώνετε με τον μπαμπά? Μα δεν φωνάζουμε. Πότε μας άκουσες να φωνάζουμε? Λάθος κάνεις. Κάτι δεν κατάλαβες καλά. Εμείς δεν μαλώνουμε ποτέ. Μα εγώ αυτό που βλέπω και ακούω. Φωνάζετε και μαλώνετε. Δεν είναι σωστό να μας παρακολουθείς γρήγορα για ύπνο. Τώρα, σου είπα κάνεις λάθος. Κάτι δεν καταλαβαίνεις σωστά. Okay. Και πάμε στην κακοποίηση. Κακοποίηση ορίζεται μια πράξη, συμπεριφορά, αντίδραση που θα αποσκοπεί στη συμμόρφωση του άλλου με μη αποδεκτό τρόπο ηθικά,
προς όφελος των απαιτήσεων του θήτη και επίτευξη ακατάλληλων τόσο σκοπών όσο και προσωπικών συμφερόντων του ίδιου. Η παραβίαση των ορίων του εαυτού αλλά και η παραβίαση των ορίων του άλλου συνιστούν κακοποιητική συμπεριφορά. Όλες τις μορφές κακοποίησης μπορούμε να τις συναντήσουμε είτε ως απροκάλυπτες, όπου γίνονται αναγνωρίσιμες από τους ενήλικες και από τα παιδιά, καθώς η πραγματικότητα αυτών είναι ξεκάθαρη και φανερή, όπως ένα παράδειγμα είναι ένα παιδί που οι γονείς του δένουν τα χέρια με ένα σκοινί, το βλέπει να συμβαίνει. Και οι συγκαλυμμένες, όπου έχουν το χαρακτήρα του έμεσου, του δόλου, του κρυφού, του υπονοούμενου, και έτσι είναι δύσκολη η αναγνώριση μιας τέτοιας εμπειρίας, εφόσον τα άτομα που βρέθηκαν αντιμέτωπα με αυτήν, δεν την είδαν ποτέ να πραγματοποιείται, να συμβαίνει. Αν κάποιος άλλος πάει να σπάσει τα όρια σου, θα σου το ανυψώσω εγώ. Αν όμως πας να θέσεις όρια και σε μένα, τότε θα σου αποδείξω ότι αυτά σε μένα δεν περνάνε. Σε εμψυχώνω να έχεις θάρρος με τους άλλους, αλλά στη δική μας σχέση σε ευνουχίζω. Πολλές φορές η κακοποίηση του θύματος μπορεί να φωνάζει από φόβο τόσο σιγά, τόσο διαφορετικά, όπως ένα χέρι στη μέση του ωκεανού. Δεν αρκεί να έχουμε μόνο τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά, αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε και την ψυχή μας ανοιχτή για να τη διακρίνουμε. Η πρόκληση ψυχικού, θα δούμε μία-μία τις κακοποιητικές συμπεριφορές μετά, η πρόκληση του ψυχικού ή σωματικού τραύματος σε ένα «ον» είναι κακοποίηση. Η παραμέληση, η εκμετάλλευση, η εγκατάλειψη και οποιαδήποτε άσκηση συναισθηματικής όσο και σωματικής βίας σε ανθρώπους και ζώα είναι κακοποιητική συμπεριφορά. Είναι ένα φαινόμενο που υπήρχε πάντα και δυστυχώς το βλέπουμε να οριάζει. Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι ο διώκτης ενός ζώου είναι ή θα γίνει και διώκτης ενός ανθρώπου. Οι συναισθηματικές και σωματικές εμπειρίες τόσο για εκείνα όσο και για εμάς, αναγνωρίζονται και μεταφράζονται το ίδιο ως προς το είδος τους, δηλαδή ως προς την ευχαρίστηση ή τη δυσαρέσκεια που θα τους προκαλέσει ένα συναίσθημα ή ένα άγγιγμα στο σώμα τους. Και πάμε στους μηχανισμούς άμυνας. Λοιπόν, η Δανάη μας μίλησε για το τι είναι οι μηχανισμοί άμυνας. Και την κακοποίηση έρχονται με έναν τρόπο προστατευτικό. Τα άτομα που κακοποιήθηκαν μπορεί να παγώσουν το χρόνο εκείνη τη στιγμή για να αντέξουν το βίωμα. Σε δεύτερο χρόνο το άτομο που κακοποιήθηκε μπορεί να τον ξαναπαγώσει γιατί δεν αισθάνεται έτοιμο να μιλήσει, γιατί δεν μπορεί να... αισθάνεται ότι δεν θα τον καταλάβουν οι άλλοι, δεν είναι εκεί για να τον ακούσουν πραγματικά. Σε κάθε περίπτωση είναι δικαίωμά του να μιλήσει στον χρόνο που εκείνο θα νιώσει έτοιμο να το κάνει. Μπορεί να περάσουν και χρόνια που θα το κρατά καλά κρυμμένο μέσα του, μπορεί να αργήσει να το συνειδητοποιήσει ή μπορεί να μην θυμάται καν το συμβάν. Λοιπόν, κάποιες άμυνες που μπορούμε να αναγνωρίσουμε ίσως πιο εύκολα είναι η απόθυση. Σκεφτείτε αν σας έχει συμβεί να έχετε μια περίεργη αίσθηση, μία δυσάρεστη αίσθηση, αλλά δυναμία αναγνώρισης στη μνήμη από πού μπορεί να προέρχεται αυτό το δυσάρεστο συνέστημα. Είναι και η παλινδρόμηση, όπως μας είπε και η Δανάη, αν σας έχει τύχει να συνειδητοποιείτε μετά από μία σας συμπεριφορά, ότι αυτή θυμίζει κάτι από συμπεριφορές ή αντιδράσεις της παιδικής σας ηλικίας. Η ταύτιση. Αν έχετε αισθανθεί ότι αρχίζετε να θυμίζετε ένα πρόσωπο που θαυμάζετε πολύ ή που σας προκαλεί φόβο. Η στροφή στον εαυτό, όπου στην εξάρτηση και στη συνεξάρτηση συναντάμε, να έχετε στρέψει το θυμό, την θλίψη, την οργή σας για κάτι που βιώσατε από ένα άλλο άτομο στον εαυτό σας ή που μπορεί να μην διαχειριστήκατε σωστά και αντί να την κατάσταση και αντί να την επιδιορθώσετε, να κατηγορείτε ανελέκα τον εαυτό σας. Και το αγαπημένο μου, το χιούμορ. Πόσες φορές διαχειριστήκατε μια κατάσταση δυσλειτουργική με τρόπο αστείο, χαρούμενο, αντίθετο αυτού πραγματικά όμως χαρακτηρίζει την κατάσταση. Και πάμε στη σωματική κακοποίηση. Κάθε άγγιγμα βίου, βίαιη κίνηση ή χειρονομία στο σώμα ενός ατόμου είναι σωματική κακοποίηση. Στην παιδική ηλικία, η εμπειρία της σωματικής κακοποίησης υποδηλώνει για το παιδί ότι το σώμα του δεν αξίζει σεβασμό, ότι δεν έχει δικαίωμα στον έλεγχο του σώματός του. Το παιδί μέσω της εμπειρίας αυτής αποκτά τη λαθασμένη γνώση ότι το σώμα του είναι αντικείμενο ντροπής. Αυτό μπορούμε να το δούμε να συμβαίνει και μέσω του παιχνιδιού
όσο μπορούμε να αποκαλούμε παιχνίδι, του γαργαλιτού, πολλοί γονείς επιλέγουν να πράξουν, κινητοποιώντας το παιδί και κάνοντάς το να γελά είτε να κλαίει σε ένα βαθμό ιστερικό, βιώνοντας εκτός ελέγχου το ίδιο του το σώμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει και ενούρηση στο παιδί εκείνη τη στιγμή. Είναι η φιγούρα του ισχυρού προσώπου του γονέα ή άλλου προσώπου που έχει τον έλεγχο του σώματος του παιδιού, το χρησιμοποιεί και του συμπεριφέρεται σαν να είναι αντικείμενο. Αυτό πώς μήνυμα περνά αυτό το παιχνίδι στο παιδί είναι ότι εκείνο το ισχυρό πρόσωπο έχει τον έλεγχο του σώματός του και πως μπορεί με το δικαίωμα του δυνατού να κάνει αυτό που θέλει να του κάνει. Αναγνώριση σωματικής κακοποίησης, σωματική φροντίδα για το βρέφος, μια αγκαλιά, το κράτημα και το άγγιγμα. Σε φροντίζω και σου δίνω το μήνυμα ότι αξίζεις, ότι κατανοώ τις βασικές σου ανάγκες και μπορώ να σε καθησυχάσω. Δεν σε φροντίζω, σου στέλνω το μήνυμα ότι το σωματικό άγγιγμα φέρει συναισθηματικό πόνο. Δηλαδή, δεν σε αγγίζω, μη με αγγίζεις, αλλά το βρέφος επιθυμεί να αγγίξει και να αγγιχτεί. Το συνέστημα που μένει στο βρέφος, λοιπόν, είναι ένας συναισθηματικός πόνος. Στην περίπτωση ελάχιστης σωματικής επαφής, αυτό μεταφράζεται από τον ίδιο όπως ο πόνος της κλωτσιάς, του χαστουκίσματος που φέρνουν σωματικό πόνο. Σε άγγιξα τόσο όσο που γεύτηκες το όμορφο συνέστημα της επαφής, σαν να σου δίνω κλωτσιά στο σώμα και κλωτσάω τα συναισθήματά σου, δεν είναι. Αν στο χαρίζω μόνο όποτε εγώ έχω τη διάθεση να το κάνω ή μόνο αν τύχει, θα το κάνω. Στην ενήλικη, λοιπόν, ζωή, πλέον δεν θα θέλει τη σωματική εγκύτητα, καθώς δεν θα την αναγνωρίζει έτσι, παρά μονάχα θα τη βιώνει είτε με συναισθηματικό είτε με σωματικό πόνο. Το άγγιγμα, από την άλλη που τίνει στην υπερβολή σε παιδική ηλικία, οδηγεί τον ενήλικα σε απέτηση για περισσότερη εγκύτητα από εκείνη που οι γύρω του μπορούν και αισθάνονται άνετα να του παρέχουν. Και λοιπόν, στον πίνακα. Έλλειψη σωματικής φροντίδας. Μπορούμε να διακρίνουμε όταν παρατηρήσουμε ή ακούσουμε αχτένιστα μπερδεμένα μαλλιά, άλουστα μαλλιά, άπλυτα ρούχα, ρούχα όχι κατάλληλα των αντίστοιχων καιρικών συνθήκων, αναφορές του παιδιού για απουσία των γονιών από το σπίτι, αναζήτηση χρημάτων, στέρηση ή καταναγκασμό για ύπνο και αντίστοιχα για φαγητό. Σωματικά σημάδια που φανερώνουν κακοποίηση ενώ δεν υπάρχει κάποιο παθολογικό αίτιο είναι οι μελανιές, οι μόλοπες, οι κοκκινίλες, τα εγκάβματα, μαλλιά που λείπουν, σημάδια από σφίξιμο, σωματική αδυναμία ανταπόκριση σε δραστηριότητες, δυσκολία στο βάδισμα και σε θέση καθιστική, συμπεριφορές σεξουαλικού χαρακτήρα σε συνομήλικους και μεγαλύτερους ηλικιακά, ανησυχία, ξαφνική αλλαγή της ροής του λόγου, όπως και επιμηλία. Σεξουαλική κακοποίηση. Ο εξαναγκασμός για οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη, σεξουαλική δραστηριότητα, τα αγγίγματα, τα χαϊδεύματα σε απόκρυφα σημεία του σώματος χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου, είναι σεξουαλική κακοποίηση. Μπορεί να συμβεί με άσκηση σωματικής δύναμης, μέσω απειλών, με παραπλάνηση ή ευνηδιασμό. Για να δούμε τη σεξουαλική όμως κακοποίηση μέσω της ψευτοενδυνάμωσης. Όταν η σεξουαλική κακοποίηση δεν εμπεριέχει πόνο, τότε μπορεί να πάρει ακόμα και την... Έχω κολλητή, δεν ξέρω τι έχω πάρει. Από το άγχος μου φρακά. Όταν η σεξουαλική κακοποίηση δεν εμπεριέχει πόνο, τότε μπορεί να πάρει ακόμα και τη μορφή της εμψύχωσης για το παιδί. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, έχουμε σεξουαλικά ένστικτα. Δεν έχουμε ωστόσο ακόμα τη γνώση για να τα αντιληφθούμε στο πλαίσιο του να προστατευτούμε από κάτι που θα μας βλάψει, καθώς δεν αρμόζει να συμβαίνει και εφόσον δεν έχουμε ακόμα αναπτύξει κρίση των γεγονότων. Είναι ένα στάδιο της ζωής μας που δεν μπορούμε να κάνουμε διάκριση παρά μονάχα μεταξύ της απόλαυσης και της δυσαρέσκειας που κάτι θα μας προκαλέσει. Ό,τι μας παρουσιάσουν λοιπόν, αν δεν πονάει και είναι ανεκτό από το σώμα μας, μαθαίνουμε ότι για να συμβαίνει έτσι είναι. Αν σε αυτό το στάδιο λοιπόν υπάρχει σεξουαλική κακοποίηση που δεν πόνεσε και ο θήτης μας εξύψωσε για τη συνεργασία μας σε αυτό, αποκομίζουμε το μήνυμα ότι είμαστε πολύ καλοί, σημαντικοί για εκείνον. Σε περιπτώσεις αιμομιξίας, εφόσον ο διώκτης μας ενθάρρυνε μέσω της επιβεβαίωσης που μας παρήχε, δηλαδή πως ικανοποιείται από εμάς περισσότερο από όσο από τη μητέρα μας ή τον πατέρα μας αντίστοιχα, η βίωση της δύναμης
καταλαμβάνει το παιδί ότι το ίδιο είναι ικανότερο, καλύτερο από τον άλλο του γονιό, είναι ψευδής. Μια κακοποιητική σεξουαλική πράξη, καλυμμένη καλά κάτω από το πέπλο, δεν πονάει. Μια πράξη εκμετάλλευσης του σταδίου που το παιδί εμπιστεύτηκε τους τροφούς του για να γνωρίσει τον κόσμο και γίνεται θύμα του. Σεξουαλική κακοποίηση, σελεκτική και σωματική μορφή. Μερικά από αυτά. Λεκτική σεξουαλική κακοποίηση είναι όταν υπάρχουν σεξουαλικά υπονοούμενα, σεξουαλικά αστεία, σεξουαλικοί χαρακτηρισμοί, εκμεύσεις σεξουαλικών πληροφοριών μετά την επιστροφή του παιδιού από ένα ραντεβού, συμπεριφορές του γονέα που προσεγγίζουν τα όρια ή ξεπερνούν αυτά σαν ο ίδιος έχει ερωτική σχέση με το παιδί, απουσία σεξουαλικής πληροφόρησης και αποφυγή αυτής από τους γονείς ή περισσότερες πληροφορίες από ό,τι θα έπρεπε και πληροφορίες επί του θέματος σε πολύ μικρότερη ηλικία. Η λανθασμένη, η διαστρεβλωμένη και ψευδής πληροφόρηση, υπονοούμενα ή χρήση ανάγνωστου λεξιλογίου για σεξουαλικές προτιμήσεις του άλλου. Σωματική σεξουαλική κακοποίηση, ο βιασμός, η εσκεμμένη πρόκληση πόνου κατά τη σεξουαλική επαφή, η καταναγκαστική σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, ο καταναγκασμός του παρτενέρ να εκτελεί σεξουαλικές πράξεις που δεν επιθυμεί, η σεξουαλική πράξη ως εξαναγκασμός συμμόρφωσης, η ανεπιθύμητη έκθεση πορνογραφικό υλικό. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να πει όχι. Αν δεν μιλήσει, δεν σημαίνει ότι συμφωνεί. Ένα μόνο παράδειγμα, καθότι υπάρχουν πολλά ακόμη, είναι όταν ένα άτομο υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών δεν θα μιλήσει, δεν θα πει όχι, αλλά η σιωπή του δεν σημαίνει ναι. Δεν μιλάω, δεν σημαίνει ότι σου δίνω την άδεια να αποφασίσεις εσύ για εμένα και το δικό μου λόγο. Επίσης, όχι σημαίνει όχι. Και δεν μεταφράζεται ούτε ως ναι, ούτε ως ίσως ναι, ούτε αφήνει χώρο στο δοκιμάσουμε, ούτε στο θα μπορούσε, ούτε στο θα σου άρεσε ή θα σου αρέσει. Πάμε στην επόμενη. Σεξουαλικά ανεπαρκή όρια και όρια που πρέπει να τεθούν κατά την παιδική ηλικία. Ανεπαρκή όρια είναι η ανοιχτή πόρτα των γονιών κατά την σεξουαλική τους συνέβρεση ή κλειστή, αλλά με ένταση στις φωνές τους κατά τη σεξουαλική συνέβρεση. Τέντονα φιλιά και χαϊδέματα με πάθος μπροστά στα παιδιά. Εισβολή των γονιών στο χώρο του μπάνιου κατά τη διάρκεια που το χρησιμοποιεί το παιδί. Να κυκλοφορούν γυμνοί με τα εσώρουχα μπροστά τους, να κοιμούνται μαζί με τα παιδιά τους. Η ιδρύωση των ορίων τίθεται με το να ζητηθεί από τα παιδιά να παραμένουν εκτός της κρεβατοκάμαρας των γονιών τους, να μένουν έξω από το μπάνιο όταν το χρησιμοποιούν οι γονείς, να διδάσκουν στα παιδιά τους να επιλέγουν να μένουν μόνο τους όταν ντύνονται, όταν κάνουν το μπάνιο τους, να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους να κοιμούνται μόνα τους. Πολλοί γονείς λένε στα παιδιά τους, μα γιατί ντρέπεσαι, εγώ σε γέννησα. Καλά, εμένα που σε μεγάλωσα στα γόνατα. Πράγματι έτσι συνέβη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσει να συμβαίνει εάν η σωματική μας φροντίδα δεν εξαρτάται πλέον από τους φροντιστές μας. Σεξουαλική κακοποίηση και τι πρέπει να πράττουν οι γονείς. Εκμάθηση των γονιών για τα μέρη του σώματός τους. Να αισθάνονται άνετα να μοιραστούν μαζί με τους γονείς τους, με απουσία ντροπής και φόβου, απορίες, ανασφάλειες, ανεπιθύμητες συμπεριφορές, αταξίες και ερωτηματικά τους. Είναι σημαντικό να εξετάζονται οι σχέσεις που το παιδί μπορεί να διατηρεί με μεγαλύτερους ή ενήλικες εκτός σπιτιού, να μάθουν ότι το σώμα τους τους ανήκει, κανένας δεν έχει δικαίωμα σε αυτό, με τρόπο που θα το φέρνει σε άβολη θέση. Ότι κανένα καλό άγγιγμα δεν είναι άγγιγμα που πρέπει να μείνει μυστικό από τους άλλους. Να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ του κάποιος μου δίνει κάτι και τέλος από το μου δίνει κάτι ζητώντας μου αντάλλαγμα. Να μάθουν να κατανοήσουν ότι έχουν δικαίωμα να λένε όχι σε ό,τι τα κάνει να αισθάνονται περίεργα. Και πάμε στη συναισθηματική κακοποίηση. Όπου ως συναισθηματική κακοποίηση ορίζεται η κακοποίηση που τραυματίζει το παιδί ή τον ενήλικα στην ψυχική του υγεία. Σχόλια, υπαινιγμοί, επιβολή απόψεων, φωνές, ταπείνωση, συνεχή υπονόμευση του ατόμου, αφαίρεση ανεξαρτησίας, εμπιστοσύνης και αυτοεκτίμησης είναι συναισθηματική κακοποίηση. Το άτομο το οποίο έχει υποστεί αυτού του είδους τη βία, καθώς αναπτύσσεται, έχει εσωτερικεύσει ένα διαρκή φόβο έκφρασης και εκδήλωσης των επιθυμιών, αναγκών και συναισθημάτων του. Δεν πρέπει να λέμε στα παιδιά, μη μου λες εμένα όχι, εγώ θα σου πω τι θα κάνεις.
Είσαι μικρό για να λες όχι. Δεν ξέρεις ακόμα τίποτα. Με αυτόν τον τρόπο υπονομεύεται το παιδί. Θα δυσκολευτεί ως ενήλικας να πει όχι όταν χρειαστεί. Θα δυσκολευτεί να πιστέψει στον εαυτό του και να τον εμπιστευτεί. Όσο το παιδικό αυτό τραύμα μένει και επαναλαμβάνεται, τόσο από τους φροντιστές όσο και από τα μετέπειτα άτομα στη ζωή του ατόμου, εκείνο μαθαίνει πως είναι ουσιαστικά υποδιέστερο από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο και αποδέχεται ως φυσικό αποτέλεσμα τη τιμωρία του μέσα από καταχρηστικές σχέσεις. Η συναισθηματική κακοποίηση είναι δύσκολη ως προς την αναγνώρισή της, καθώς τα σημάδια που επιφέρει δεν φαίνονται. Η Χατζηφωτίου αναφέρει 5 είδη συναισθηματικής κακοποίησης. Την απόρριψη, τον εκφοβισμό, την επιβολή και ανάθεση δραστηριοτήτων μη κατάλληλων για την ηλικία και ταυτοχρόνως χλεβασμός σε συνθήκη μη επίτευξης, την εξαγορά μέσω του χρήματος και τη διαφθορά του παιδιού. Και πάμε στα χαρακτηριστικά εκείνα που φαίνεται να συνηγορούν προς ένα συναισθηματικά κακοποιημένο άτομο. Υπερβαλικά παθητικό ή απαιτητικό, έντονη δραστικότητα στην αποτυχία και, φόβος στην αντιμετώπιση νέων καταστάσεων, φόβος προς τους γονείς ή τον την σύντροφο, νυχτερινή ενούρηση, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, προσκόλληση σε άγνωστα άτομα και άρνηση επιστροφής στο σπίτι ή προσκόλληση λόγω φόβου εγκατάλειψης. Λεκτική κακοποίηση. Κάθε φορά που μέσω του λόγου ένα άτομο φωνάζει, ουρλιάζει, τσιρίζει, ενοχοποιεί αυθαίρετα, ασκεί κριτική στον άλλον με υποτιμητικό ύφος, προσβάλλει, ταπεινώνει, διατάζει, βρίζει, μέσω αστείων ακυρώνει χαρακτηρισμούς κακόβουλους που πριν χρησιμοποίησε. Κακοποιεί μέσω της λεκτικής κακοποίησης τον άλλον, είτε αυτό συμβαίνει σε ιδιωτικό χώρο, είτε σε δημόσιο. Ένα παράδειγμα είναι, δεν βλέπεις πόσο καλά τα πάει φίλη σου στη ζωή της. Δεν μπορείς να τις μοιάσεις λίγο. Θα πετύχεις και εσύ έτσι. Λένε ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Ο ψυχικός κόσμος των ανθρώπων είναι γεμάτος συναισθήματα όμως και όχι κόκαλα. Η φράση δεν αναφέρεται προφανώς σε κάτι άλλο, εκτός του πόσο ευγενικός λόγος μπορεί να δημιουργήσει κατανόηση εκεί που δεν υπάρχει. Όχι με χειριστικό, αλλά ευγενικό λόγο. Κάθε λέξη είναι ικανή να γιατρέψει όσο και να καταστρέψει. Μπορεί να προκαλέσει μικρό ή μεγάλο τραύμα αναλόγως την ιδιοσυγκρασία, την προσωπικότητα και τις εμπειρίες του άλλου. Διανοητική κακοποίηση. Οι γονείς επιτίθενται, γελιοποιούν τις σκέψεις των παιδιών του. Δεν αφήνουν χώρο και χρόνο στο παιδί να σκεφτεί μόνο. Όταν δεν υπάρχει στήριξη των παιδιών από τους γονείς, κάθε φορά που οι σκέψεις παιδιού γονιού είναι διαφορετικές. Το ίδιο ισχύει και στη σχέση μεταξύ ενηλίκων. Όλοι είμαστε μοναδικοί, είτε μικροί είτε μεγάλοι, είμαστε ελεύθεροι να παραθέτουμε τις σκέψεις μας και τις απόψεις μας. Εάν δεν αρέσουν στους άλλους, είναι δικαίωμά τους να την παρατεθούν. Δεν είναι δικαίωμα κανενός όμως να διαλύει την ατομικότητα του άλλου, που εκφράζεται και μέσα από τις προσωπικές του απόψεις, σκέψεις, υποθέσεις και ιδέες. Πνευματική κακοποίηση. Ένα άτομο εμποδίζει ένα άλλο να εκφράσει ελεύθερα τη θρησκεία του. Υπάρχει άσκηση κατηγοριών προς το πρόσωπό του, χαρακτηρίζοντάς τον ως υπερβολικά θρησκόληπτο, όταν οι γονείς επιβάλλουν στο παιδί να πειθαρχήσει στα δικά τους πιστεύω. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε το δικαίωμα επιλογής, βάσει αυτού που μας εκφράζει. Δεν αφορά στο αν πιστεύουμε ή όχι, στο σε ποιο βαθμό πιστεύουμε, σε τι πιστεύουμε ή αν η ζωή μας συμβαδίζει βάσει αυτού που πιστεύουμε. Σεβασμός είναι να δέχομαι το πιστεύω σου και εσύ το δικό μου. Έτσι, σε ό,τι και αν πιστεύεις εσύ ή εγώ, μπορούμε να συνεπάρχουμε αρμονικά. Ψηφιακή κακοποίηση. Είναι το μοίρασμα ή απειλή μοιράσματος ψηφιακού υλικού, όπως φωτογραφίες, βίντεο, σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, χωρίς τη συγκατάθεση του εμφανιζόμενου σε αυτές. Είτε το υλικό καταγράφηκε με την άδειά του, είτε όχι, και εμφανίζεται σε αυτό ένα πρόσωπο γυμνό, ένα άτομο που ασκεί σεξουαλική πράξη. Αυτό είναι ψηφιακή κακοποίηση. Οικονομική είναι ο πλήρης έλεγχος των οικονομικών και χρημάτων του άλλου, η πρόκληση και δημιουργία εμποδίων με στόχο να μην καταφέρει να πάει στο εργασιακό του περιβάλλον, η χρήση της πιστωτικής κάρτας του άλλου χωρίς τη συγκατάθεση του ίδιου, η άρνηση εργασίας ή η συμβολή στα έξοδα που υπάρχουν από κοινού. Ο έλεγχος των άλλων, οι χειριστικές συμπεριφορές είναι κακοποίηση.
καταδίωξη και παρακολούθηση. Επαναλαμβανόμενες τηλεφωνικές κλήσεις, πολλά μηνύματα, επαναλαμβανόμενες επίμονες μετακινήσεις κοντά στο σπίτι, στον εργασιακό χώρο του άλλου. Συνήθως τα άτομα που καταδιώκουν, παρακολουθούν, θέλουν να ελέγξουν και να προκαλέσουν φόβο στον άλλο. Μπορεί να βιώνουν πολύ μεγάλη ανασφάλεια για τον εαυτό τους ή να προβάλλουν το φόβο μήπως ο άλλος τους τη φέρει, όπως οι ίδιοι μπορεί ήδη να έχουν πράξει. Μεταβιβάζουν ό,τι δικό τους στο άλλο πρόσωπο. Μπορεί η ζήλια που βιώνουν να αγγίξει τα όρια της καταβρόχθησης αυτού που υποτιμούν, γιατί δεν αντέχουν τα δικά τους δυσβάσταχτα υποτιμημένα συναισθήματα και θέλουν να το καταστρέψουν. Έχουμε χρόνο να διαβάσω κάποια σημεία από το βιβλίο της Alice Miller. Ναι, ναι. Ωραία, τέλεια. Η Alice Miller έχει σπουδάσει κοινωνιολογία, ψυχολογία, εργάστηκε 20 χρόνια ως ψυχαναλήτρια και εκπαιδεύτρια. Μετά από 20 χρόνια πορεία στην εκπαίδευση και στην ψυχανάλυση, ξεκίνησε και την εγγραφή βιβλία. Θα διαβάσω κάποια σημεία. Η αγάπη και η βαναυσότητα αποκλίνουν η μία την άλλη. Ποτέ δεν χαστουκίζουμε με αγάπη, αλλά επειδή σε παρόμοιες καταστάσεις, όταν ήμασταν ανίσχυροι, μας χαστούκιζαν και μας πίεσαν το χαστούκι αυτό να το θεωρήσουμε σημάδι αγάπης. Μέσα σε αυτή την αντίφαση ζήσαμε 30-40 χρόνια και τη μεταφέραμε στα δικά μας παιδιά. Αυτό είναι όλο. Το να σερβίρουμε την αντίφαση αυτή ως αλήθεια στο παιδί οδηγεί σε νέες αντιφάσεις, που ναι μεν καταδεικνύονται από τους ειδικούς, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν. Αντίθετα, εάν ο γονιός μπορέσει να ομολογήσει στο παιδί τα λάθη του και να του ζητήσει συγγνώμη που έχασε τον έλεγχό του, δεν πέφτει σε αντιφάσεις. Αν μια μητέρα μπορέσει να εξηγήσει στο παιδί της ότι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή η αγάπη της γι' αυτό την εγκατέλειψε και ότι την κυρίεψαν άλλα συναισθήματα που δεν έχουν καμία σχέση με το ίδιο, τότε το παιδί θα κρατήσει μια ξεκάθαρη εικόνα των πραγμάτων, θα αισθανθεί πως το σέβονται και θα μπορέσει να βρει τη θέση του στη σχέση του με τη μητέρα. Η αγάπη προς το παιδί σαφώς δεν εκβιάζεται, αλλά όλοι έχουν, με συγχωρείτε, όλοι έχουν την επιλογή να μην καταφύγουν στην υποκρισία. Δεν ξέρω αν στο ζωικό βασίλειο υπάρχει υποκρισία. Πάντως δεν έχω ακούσει ποτέ πως ένα νεαρό ζώο μεγαλώνει με την εντύπωση ότι πρέπει να βασανιστεί μέχρι θανάτου για να γίνει αργότερα ένα καθώς πρέπει και πειθαρχημένο ζώο. Όταν οι άντρες κακοποιούν τις γυναίκες τους και αυτές το υπομένουν με εγκαρτέρηση, τότε τόσο η βιοπραγία των αντρών όσο και η ανοχή των γυναικών είναι συνέπεια νηπιακών κακοποιήσεων. Εξού και τα μικρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, μπορούν να πέσουν θύματα των ενηλίκων αμφότερων φίλων. Εάν ευαίσθητες και όχι βάναυσες γυναίκες και άνδρες είναι ανίκανες να προστατέψουν τα παιδιά τους από τη βιότητα του συντρόφου τους, τότε αυτή η ανικανότητα ανάγεται στην τύφλωση και την τρομοκρατία που βίωσαν στην παιδική τους ηλικία. Αυτή είναι η αλήθεια. Μόνο αν έρθουν στο φως οι ρίζες κάθε μορφής βίας, μπορούν τα φαινόμενα αυτά να εξεταστούν χωρίς εξειδανικεύσεις, χωρίς τη συγκάλυψη των άσχημων πτυχών. Για τελευταίο. Μόνο σε εξαιρετικά βία περιστατικά γίνεται λόγος για παιδική κακοποίηση. Και σε τούτο, ακόμη με περιορισμούς. Ενώ το ευρύτατο φάσμα των ψυχικών κακοποιήσεων αμφισβητείται ή και διαψεύδεται κατηγορηματικά. Έτσι, οι φωνές των θυμάτων γουβαίνονται προτού προλάβουν να ακουστούν. Και η αλήθεια, όλη η αντικειμενική αλήθεια των γεγονότων, παραμένει στο σκοτάδι. Συγγνώμη για το άγχος μου και τις διακοπές. Δεν έχω συνεχίσει να παρουσιάζω. Σας ευχαριστώ. Συνεχίσουμε με τη Δανάη και το τραύμα. Αναστασία, σας ευχαριστούμε. Πράγματι, η κακοποίηση καθώς και η συνεξάρτηση είναι φαινόμενα πολύ έντονα και το κομμάτι της κακοποίησης αποτελεί ένα πολύ μεγάλο φάσμα που χρειάζεται πολύ μελέτη και προσοχή και πολύ αγάπη πάνω απ' όλα στο πώς το άτομο το αντιλαμβάνεται και ποτέ μα ποτέ είναι σημαντικό να σημειώσουμε να νιώθει ενοχές. Θα περάσουμε τώρα όμως στο πώς το τραύμα δημιουργεί ανοχή στην κακοποίηση. Το τραύμα, όπως έχουμε πει πιο πάνω, μπορεί να συμβεί είτε στην παιδική ηλικία,
ως ένα μεμονωμένο γεγονός ή επαναλαμβανόμενες τραυματικές πράξεις, είτε στην ενήλικη ζωή του ατόμου. Αυτό το οποίο συμβαίνει κατά την τραυματική εμπειρία είναι ότι το άτομο υπερδιεγείρεται. Οπότε δεν μπορεί να κατανοήσει και να αφομοιώσει, καθώς και να επεξεργαστεί συνολικά την εμπειρία που του συνέβη. Ένα παράδειγμα είναι ότι ενήλικου τραύματος είναι κατά παιδικού τραύματος, είναι στην περίπτωση που έχουμε ένα παιδάκι 2 ετών και πέφτει, χτυπάει, γδέρνεται. Φυσιολογικό για αυτές τις ηλικίες. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αν πάρουμε 2 περιβάλλοντα και 2 αντιδράσεις. Το γεγονός ανεξάρτητα μπορεί να μην είναι τραυματικό. Το πώς όμως το περιβάλλον θα αντιδράσει μπορεί να δημιουργήσει τραυματική εμπειρία. Δηλαδή, αν στην πρώτη περίπτωση το παιδί πέσει, δαρθεί και η αντίδραση που θα πάρει από το περιβάλλον είναι είσαι μιξιάρικο, είσαι υπερβολικό, ζητά συνέχεια προσοχή, σε έχω βαρεθεί, δηλαδή δεν φτάνει πια, το παιδί αυτό που θα νιώσει είναι ότι δεν είμαι σημαντικός. Άρα αυτή είναι η εμπειρία που θα του δημιουργήσει το τραύμα, δεν είναι το πέσιμο. Στη δεύτερη περίπτωση, αν δούμε ένα περιβάλλον το οποίο θα αντιμετωπίσει το συμβάν του παιδιού με προσοχή, ενδιαφέρον, θα δει άμα χτύπησε, θα τον ρωτήσει πώς νιώθει, αυτό που ουσιαστικά του εκμεύει είναι ασφάλεια. Και του εκμεύει ουσιαστικά τη δύναμη, τη δεύτερη φορά που μπορεί να συμβεί αυτό, να έχει την ψυχραιμία να το αντιμετωπίσει. Η συνδιαλλαγή που πραγματοποιείται μεταξύ μητέρας και παιδιού είναι μια περίοδος μακράς εξάρτησης. Τι εννοούμε με αυτό? Κατά την βρεφική ηλικία, η μητέρα από το βρέφος χρησιμοποιείται ως σκέλυφος, ως προστασία. Από προστασία τόσο από εξωτερικά ερεθίσματα, πόνος, κρύο, πεινάω, τόσο και από εσωτερικά. Σε έχω ανάγκη, θέλω να μ' αγκαλιάσεις. Έτσι λοιπόν η μητέρα είναι το βοηθητικό στήριγμα του παιδιού. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου το τραύμα δεν σχετίζεται μόνο με την αποτυχία της μητέρας, αλλά και με την ιδιοσυγκρασία του βρέφους πολλές φορές. Ένα τραύμα σε μικρή ηλικία μπορεί να αποθηθεί από το μυαλό, όπως μας εξήγησε και η Αναστασία τη διεργασία της απόθεσης ως άμυνα, να κρυφτεί σαν ένα κουτί. Ωστόσο, με μετέπειτα τραυματικές εμπειρίες είναι εκεί και ενεργοποιούν αρχικά το πρώιμο μας τραύμα και άμυνες. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βρεθεί σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα είναι πολύ φυσιολογικό μετά από αυτό είτε να φοβάται είτε να αρνείται να μπει για κάποιο χρονικό διάστημα να οδηγήσει ή ακόμα και ως συνοδηγός. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι στον εγκέφαλο αυτό που συμβαίνει είναι πως ενεργοποιείται η αμυγδαλή και ο υπόκαμπος, που είναι υπεύθυνοι για τα συστήματα φυγής. Ένα παρελθοντικό τραύμα, λοιπόν, είναι ικανό να προκαλέσει βιοχημικές αλλαγές και συμπεριφοριστικές. Αυτό το κατανοήσαμε μέσα από πειράματα που έγιναν με θηλαστικά και συγκεκριμένα από θήκους, που έδειξαν ότι η παραμονή σε πρώιμες ηλικίες ασταθή περιβάλλοντα επηρεάζουν μεταγενέστερα την ψυχοπαθολογία του ατόμου. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν επίσης και διαφορετικά επίπεδα δράσης στους νευροδιαβιβαστές. Η ανοχή στην κακοποίηση από τρίτους. Η παραμονή σε μία σχέση, οποιαδήποτε είδους κακοποιητική, συνεπάγεται είτε με το φόβο του ατόμου να φύγει λόγω απειλών που δέχεται, είτε με την πεποίθησή του την υπαίτιος. Ένα παιδικό τραύμα στη ζωή του ενήλικα μπορεί να διδραματίσει σημαντικό παράγοντα στο πώς θα δημιουργήσει και θα αναπαράξει σχέσεις. Έχει μάθει από την οικογένειά του ένα συγκεκριμένο πρότυπο σχέση. Και είναι το οικείο του περιβάλλον, με αυτό θα νιώσει ασφάλεια, μεγαλώντας στη δημιουργία σχέσεων. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο ζει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, μπλέκεται σε ένα τρίγωνο. Σκεφτείτε ότι στο τρίγωνο έχουμε το σωτήρα, το θύμα και το θήτη. Σκοπός και των τριών θέσεων είναι να επιλύσει το άτομο το πρώιμο τραύμα που έχει δεχτεί. Ως θήτης θα επιδιώξει να αισθανθεί το μεγαλείο της δύναμης. Και τι εννοούμε με αυτό, ώστε μπαίνοντας στο ρόλο του θήτη, θα νικήσω αυτός που ήταν κάποτε κυρίαρχος σε μένα. Θα σε αφανίσω πλέον, γιατί μπορώ να το καταφέρω. Ως θύμα, το άτομο θα υποστεί τις κακοποιητικές πράξεις με την ισχυρή πεποίθηση ότι τις αξίζει. Καθώς έχει βρεθεί στο παρελθόν σε αυτή τη θέση, οπότε κάτι θα πρέπει υποτίθεται να έκανε πάλι στραβά. Και ως σωτήρας, το άτομο ελπίζει πως υπομένοντας τις κακοποιητικές πράξεις θα βοηθήσει τον κακοποιητή να αντιληφθεί τη λαθασμένη του ενέργεια και θα αλλάξει. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε επίσης αυτό το σημείο
ότι η ανοχή στην κακοποίηση δεν γίνεται μόνο από τρίτους, γίνεται και από εμάς τους ίδιους. Τι εννοούμε με αυτό? Όταν έχουμε υποστεί ένα τραύμα στην παιδική ηλικία, μεγαλώνοντας και μην μπορώντας να το επεξεργαστούμε, να το φέρουμε στην επιφάνεια και να το επικοινωνήσουμε με τα άτομα τα οποία μας τραυμάτισαν, μπαίνουμε στη διαδικασία της αυτοτιμωρίας. Η αυτοτιμωρία μπορεί να πάρει τη μορφή της συνειδητής έλλειψης τροφής, όπως είναι η νευρική ανορεξία, είναι οι βουλιμικές τάσεις, ακόμα και αυτοτραυματισμός, όπως είναι τα χωρακόμματα. Παρατηρούμε λοιπόν εδώ ότι το άτομο έχει εσωτερικευμένο αυτό το τρίγωνο. Είμαι ο θήτης του εαυτού μου, είμαι το θύμα του εαυτού μου και η σωτηρία μου για να εξηλαιωθώ από αυτά που έχω κάνει, γιατί αυτό υπάρχει στο μυαλό του ατόμου, είναι σημαντικό να σημειωθεί. Δεν φταίει κάποιος άλλος για το τραύμα του. Έχει το συνέστημα ότι εγώ ευθύνομαι για αυτό που συνέβη και για αυτό που νιώθω. Άρα η σωτηρία μου, ο ρόλος λοιπόν του σωτήρα, μπαίνει μέσα από τις διαδικασίες είτε της έλλειψης τροφής είτε του αυτοτραυματισμού. Όπως έχει αναφερθεί λοιπόν, μπορούμε να δούμε ότι γνωστικά μπορεί το άτομο να αντιλαμβάνεται την άρρωστη κατάσταση που υπάρχει, είναι όμως ψυχικά αδύνατο να φύγει από αυτό. Είναι πολύ ισχυρό το τρίγωνο το οποίο ζει στο τραυματισμένο άτομο και οι θέσεις μέσα στην κακοποιητική σχέση εναλλάσσονται. Όταν έχουμε παρατηρήσει ότι πολλές φορές το θύμα μπορεί θελημένα να εξοργήσει το θήτη. Σε αυτή την περίπτωση δεν σημαίνει ότι το θύμα θέλει να κακοποιηθεί, σε καμία περίπτωση. Αυτό όμως το οποίο επιδιώκει να κάνει είναι να ελέγξει την κατάσταση. Και γιατί να ελέγξει την κατάσταση? Διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να αντιδράσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Διότι την προηγούμενη φορά που τραυματίστηκε όταν ήταν παιδί, δεν ήξερε το λόγο, δεν ήξερε πότε θα συμβεί, ήταν αναμενόμενο. Δεν ήταν αναμενόμενο. Άρα θα ελέγξω ως ενήλικας το πότε θα συμβεί για να ξέρω πώς θα νιώσω και πώς θα αντιδράσω. Θα έχω την ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, έρευνες έχουν δείξει πως όταν είτε το τραύμα είτε τα επαναλαμβανόμενα τραύματα συμβαίνουν κατά την πρώιμη ηλικία, επηρεάζουν το σχετίζεστε μετά του ατόμου. Σε περίπτωση που βρεθούν σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον ή φροντιστικό περιβάλλον, τους είναι κάτι ξένο. Δεν έχουν το αίσθημα της ασφάλειας αυτό, έχουν το φόβο του άγνωστου. Γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος που παραμένουν στις κακοποιητικές σχέσεις. Αυτά ήταν αναφορικά πώς το τραύμα δημιουργεί ενοχή στην κακοποίηση. Περνώντας λοιπόν σε ευρήματα που έγιναν το τελευταίο διάστημα συγκριτικά με τον εγκλεισμό, βρήκαμε ότι στην Ελλάδα οι συνθήκες που επιβλήθηκαν μετά το ξέσπασμα της πανδημίας αύξησαν τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, παρουσιάστηκε μεγάλη αύξηση κοκαίνης κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας, με την κατανάλωση των εβδομάδων να φτάνει τα 800 γραμμάρια την ημέρα, ενώ η χρήση αμφεταμίνης αυξήθηκε κατά 605%. Έρευνα επίσης έκανε και το ΚΕΘΕΑ με βάση χρήστες, οι οποίοι συμμετέχοντες σειράσαν τις δυσκολίες τους στην περίοδο του lockdown. Πρώτον, στο 27,2% βλέπουμε θέματα σχετικά με τη χρήση. Στο 24,1% βλέπουμε θέματα σχετικά με τη σύντηση, στο 17,3% δυσκολίες μετακίνησης εξαιτίας των περιορισμών, στο 12,3% θέματα με τη στέγαση και στο 8% βλέπουμε θέματα σε πρόσβαση σε καθαρό νερό και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Αντίστοιχα και το χαμόγελο του παιδιού έκανε μία έρευνα με το μεσοδιάστημα να ξεκινάει από 1η-1η του 20 μέχρι 36 που καταγράφηκαν στο 1056 συνολικά 310 αναφορές με σοβαρά περιστατικά κακοποίησης παιδιών, το 99% ήταν ανώνυμες και το 1% ήταν επώνυμες. Συνολικά μιλήσανε για 596 παιδιά, εκ των οποίων το 48,5% ήταν αγόρια, το 44% κορίτσια και το 7,5% παιδιά για τα οποία δεν ήταν γνωστό ούτε το φύλο τους ούτε η ηλικία τους. Βρίσκουμε λοιπόν σε μορφές κακοποίησης τη σωματική κακοποίηση με συνολικό ποσοστό 44% και εδώ υπερτερούν συγκριτικά τα αγόρια από τα κορίτσια με 144 αγόρια και 114 κορίτσια, 6 αγνώστου φύλου. Έπειτα έχουμε τη σεξουαλική κακοποίηση με ποσοστό 0,5%, 3 κορίτσια. Έπειτα έχουμε την παραμέληση για την εγκατάλειψη με συνολικό ποσοστό 51,5%, καταλαβαίνετε είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και τέλος έχουμε την ψυχολογική συναισθηματική κακοποίηση με συνολικό ποσό 4%.
Θέλουμε να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι πολλά είναι τα άτομα που δεν μπορούν να διακρίνουν ακριβώς, και αυτό ήταν ο λόγος που το θέσαμε μέσα στο σημερινό μας σεμινάριο, τι είναι συναισθηματική ή ψυχολογική κακοποίηση και πώς μπορώ να την αναγνωρίσω. Ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο είναι και τόσο χαμηλό το ποσοστό. Σε Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Τέξας έκαναν μία έρευνα για το αλκοόλ, όπου πήρανε δειγματοληπτική έρευνα σε σχεδόν 2.000 άτομα πάνω των 18 ετών, μέση ηλικία 42 έτη, κατά το πρώτο πανδημικό κύμα της Άνοιξης. Το ποσοστό, το 32% παραδέχτηκε ότι κατέφευγε στο αλκοόλ εν μέσω πανδημίας. Διαπιστώθηκε ότι οι συνήθεις ύποπτοι, δηλαδή όσοι έρεπαν από καιρό στην αλκοολική κρεπάλη, στη διάρκεια του πανδημικού lockdown, έπιναν κατά μέσο όρο 4 ποτά την ημέρα, τα οποία μπορεί να έφταναν και τα 7. Ενώ αντίθετα, εκείνοι που απέφευγαν τις κρεπάλες μπορεί να έπιναν 2 ποτά. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυξημένος χρόνος παραμονή στο σπίτι αποτελεί παράγοντα στρες που επιδρά αρνητικά στο ποτό και η πανδημία μπορεί να χειροτερέψει τα πράγματα, σύμφωνα με τους ερευνητές. Τώρα θα δούμε μια παλαιότερη έρευνα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπου η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών ευθύνεται για 450.000 θανάτους ετησίως, η επιβλαβής χρήση αλκοόλ για 3,3 εκατομμύρια θανάτους, ενώ συνδέεται τουλάχιστον με 60 διαφορετικές ασθένειες. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αυτές είναι δύο χαρακτηριστικές όψεις του φαινομένου των εξαρτήσεων, το οποίο παραμένει διαχρονικά επίκαιρο και χαρακτηρίζεται από διαρκείς μεταμορφώσεις και νέες προκλήσεις. Τώρα θα περάσουμε κλείνοντας σε δύο ερωτηματολόγια. Το πρώτο είναι ερωτηματολόγιο, ευχαριστώ και συγγνώμη, θα μας το αναφέρει η Αναστασία και είναι σχετιζόμενο με τη συνεξάρτηση, όπου μπορούμε να πάρετε 5 λεπτά χρόνο να το δείτε και μόνοι σας, αλλά θα μας το διαβάσει πρώτα η Αναστασία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δυσκολεύομαι να πω όχι. Η γνώμη των άλλων μετράει περισσότερο από τη δική μου. Νιώθω συχνά ντροπή. Αισθάνομαι σύγχυση. Δυσκολεύομαι να παίρνω αποφάσεις. Έχω σχέση με ανθρώπους που με κάνουν τελικά και υποφέρω. Αφήνω τους άλλους να χρησιμοποιούν τα πράγματά μου χωρίς την άδειά μου. Νιώθω συχνά ανησυχία. Νιώθω χαμένη. Είμαι υπερβολικά ευαίσθητη στην κριτική. Έχω εμπιστευτεί υπέρμετρα τους άλλους ή καθόλου. Δεν χρειάζομαι εύκολα και δεν ζητάω αυτά που χρειάζομαι. Νιώθω συχνά φόβο. Δεν αναγνωρίζω τι σκέφτομαι. Διατηρώ σχέσεις που με βλάπτουν. Προτιμώ να φροντίζω τους άλλους παρά εμένα. Δανείζω χρήματα σε άλλους και δεν μπορώ να τους πείσω να μου τα επιστρέψουν. Περνάω πολύ χρόνο βοηθώντας άλλους. Και δεν αναγνωρίζω τι πιστεύω. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να έχετε 5 λεπτά να κοιτάξετε και εσείς το ερωτηματολόγιο, ώστε να μας μείνει μετά χρόνος αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, για να περάσουμε μετέπειτα στην κλίμακα αυτοεκτίμησης του Ρόζενμπεργκ. Η κλίμακα αυτοεκτίμησης του Ρόζενμπεργκ. Όπου σίγμα α συμφωνώ απόλυτα, όπου σίγμα συμφωνώ, όπου δέλτα διαφωνώ και όπου δέλτα α διαφωνώ απόλυτα. Πρώτον, συνολικά είμαι ικανοποιημένος από τον εαυτό μου. Κάποιες φορές σκέφτομαι ότι δεν είμαι καθόλου καλός. Αισθάνομαι ότι έχω κάποια καλά στοιχεία. Είμαι ικανός να κάνω πράγματα το ίδιο καλά όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Αισθάνομαι ότι δεν υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία να είμαι περήφανος. Βεβαίως και αισθάνομαι άξιος κάποιες φορές. Αισθάνομαι ότι είμαι ένα άξιο άτομο, τουλάχιστον του ίδιου επίπεδου με άλλους. Εύχομαι να είχα μεγαλύτερο σεβασμό για τον εαυτό μου. Εν γέννη, κλείνω στο να αισθάνομαι ότι είμαι μια αποτυχία. Και τέλος, έχω θετική στάση απέναντι στον εαυτό μου. Αυτά ήταν αναφορικά
και με, με τα δύο ερωτηματολόγια μας σχετικά με τη συνεξάρτηση και με την αυτοεκτίμηση. Αυτή η εικόνα ουσιαστικά αυτό που υποδηλώνει και για εμένα προσωπικά και για την Αναστασία, εξού και τη βάλαμε, είναι ότι ως παιδιά μπορεί να τραυματιστούμε και είναι πάρα πολύ λογικό, εξίσου και ως ενήλικες. Είναι πέρα για πέρα θεμητό και ασφαλές ως ενήλικας να θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου, να σταθώ στα πόδια μου ακόμα και με αυτά που μου έχουν συμβεί, γιατί είναι η ζωή και μπορεί να συμβούν και άλλα πράγματα. Σημαντικό είναι να μάθω να προστατεύομαι, να μάθω να βάλω το όριό μου και να μείνω σε αυτό, να μην αφήσω άλλον άνθρωπο να με κακοποιήσει και να ζητήσω βοήθεια άμα χρειαστεί. Το να ζητήσω βοήθεια δεν σημαίνει ότι είμαι αδύναμος. Σημαίνει ότι επιλέγω πρώτα τον εαυτό μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.